Ανακοινώσεις να σας κάνω. Η πρώτη είναι ότι οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες σταμάτησαν χθες το βράδυ με σκοπό να ξεκινήσουν αύριο το πρωί. Γίνονται αυτή τη στιγμή διαβουλεύσεις στο επίπεδο και της κυβέρνησης αλλά και των θεσμών, έτσι ώστε αύριο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις αυτές στις Βρυξέλλες. Και να σας ενημερώσω ότι σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα στο Μαξίμου θα γίνει συνεδρίαση της ομάδας πολιτικής διαπραγμάτευσης. Είμαι στη διάθεση για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας το όνομα και Γιάννη Τσακίνης από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν ξέρετε κάτι παραπάνω από τη δήλωση που έκανε σήμερα ο Πάνος Καμένος στον Αντένα, ότι η συμφωνία είναι θέμα ορών. Εκτιμάτε και εσείς ότι είναι θέμα ορών? Υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορούμε αυτή τη εβδομάδα να υπάρχει συμφωνία? Και αν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, γιατί κυβερνητικά στελέχη το ένα μετά το άλλο δηλώνουν επίσημα ότι δεν πρόκειται να πληρώσουμε τη δόση στις 5 Ιουνίου? Δεν ξέρω αν είναι θέμα ωρών. Σίγουρα είναι θέμα σύντομου χρονικού διαστήματος. Αυτός είναι ο σκοπός της κυβέρνησης. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει και αυτός είναι ο στόχος τον οποίο σας τον έχω πει και εγώ εδώ πέρα από αυτό το βήμα. Δηλαδή ποιος? Μέχρι τέλος Μάη, αρχές Ιουνίου. Να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να έχουμε μια συμφωνία αμοιβαία εποφελή. Παρακαλώ. Στρατάκης από Φράση και Νους. Για τις δηλώσεις, με ρωτήσατε και για τις δηλώσεις να μην πληρώσουμε. Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές πάλι από εδώ πέρα είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει την ευθύνη να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της στην Ελλάδα, τόσο στην Ελλάδα, δηλαδή τις εσωτερικές υποχρεώσεις, όσο και στο εξωτερικό. Τα προβλήματα ρευστότητας είναι γνωστά. Εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Γι' αυτό ακριβώς επιδιώκουμε να υπάρχει και άμεσα αυτή η συμφωνία, η οποία θα μπορέσει να δώσει και μια ανάσα ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Παρακαλώ. Στρατάκης από Φλάσ και Νους GR. Σε σχέση με αυτό που είπατε μόλις τώρα, κύριε εκπρόσωπε, δεν σκεφτόσαστε δηλαδή καν να αξιοποιήσετε την πρόταση της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αναβολή των πληρωμών εάν δεν ολοκληρώσει το έργο της η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου? Είναι το ένα και σε συνάρτηση με το ερώτημα του συναδέλφου. Όταν η κυβέρνηση λέει, ο κύριος Τσίπρας εχθές στην Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν θα υπογράψει ή δεν θα φέρει μνημονιακή συμφωνία, ως προς τι? Ως προς το email Χαρδούβελη? Υπάρχει δηλαδή κάποιο μνημονιόμετρο? Το ως προς τι? Το τι χαρακτηρίζει μία μνημονιακή ή μία μη μνημονιακή συμφωνία είναι η ουσία, είναι το περιεχόμενο των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων τα οποία περιλαμβάνει μια τέτοια συμφωνία. Μια συμφωνία λιτότητας, μια συμφωνία η οποία μειώνει μισθούς και συντάξεις, μια συμφωνία η οποία φαλκιδεύει όλες τις προοπτικές ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής για την οικονομία αλλά και την κοινωνία, δηλαδή συμφωνίες σαν αυτές που υπογράφτηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και εφαρμόστηκαν ως προγράμματα πολιτικής από αυτές τις κυβερνήσεις, εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο το μνημονιακό. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε μια μνημονιακή συμφωνία, βρίσκεται προφανώς στον αντίποδα ενός τέτοιων χαρακτηριστικών που είχαν οι προηγούμενες συμφωνίες. Τώρα, σε σχέση με το πρώτο ερώτημα που μου κάνατε, ισχύει αυτό που είπα και πριν, ότι η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν εξετάζει τέτοιου τύπου ενδεχόμενα, όχι επειδή δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ζητήματα και με τη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά επειδή βάζει όλα αυτά τα ζητήματα συντεταγμένα και χρησιμοποιεί όλα τα διαπραγματευτικά της όπλα, όπως οφείλει να κάνει η κάθε κυβέρνηση. Παρακαλώ. Μπορώ μία συμπληρωματική από αυτού? Επ' αυτού, ναι. Επειδή δεν είναι μία η δόση του Ιουνίου, είναι 5 και ανέρχονται όλες μαζί στο 1,5 περίπου δισεκατομμύριο ευρώ. Εξετάζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να πακεταριστούν σε μία κάποια στιγμή? Αυτά τα δημοσιεύματα σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο, δεν έχουμε εξετάσει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο και δεν έχει τεθεί και στην ελληνική κυβέρνηση κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο. Παρακαλώ, ναι. Κυκλοφορούν από το πρωί με αφορμή κάποιες δηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, σενάριο ότι αν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία και μάλιστα μέσα στην εβδομάδα, μπορεί να υπάρξουν κινήσεις όπως capital control και άλλα τέτοια. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού και τι μπορεί να σημαίνει η μη ύπαρξη συμφωνίας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αναφέρεστε, αν δεν κάνω λάθος, σε κάτι που δήλωσε το πρωί η κυρία Μπακογιάννη. Ακριβώς, ακριβώς. Επ' αυτού.
άλλο, Γεωργόπουλο, από τα παραπολιτικά. Δεν το δήλωσε μόνο η κυρία Μπακογιάννη, το δήλωσε και το στέλεχος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Μητρόπουλος, στα παραπολιτικά, μιλώντας σήμερα το πρωί, λέγοντας ότι φοβάμαι ότι θα υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις, γιατί δεν βλέπει η συμφωνία να περνάει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πακέτο μαζί σε όλα αυτά που είπατε. Πρώτα απ' όλα, σχετικά με αυτά που δήλωσε η κυρία Μπακογιάννη. Τέτοια σενάρια είναι εντελώς ανυπόστατα και είναι σενάρια τα οποία είναι και κακόβουλα και χρησιμοποιούνται με έναν τρόπο καθόλου, μα καθόλου υπεύθυνο. Πιθανότητα να έχουμε capital controls ή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στο τραπεζικό σύστημα, πολύ απλά να σας το πω, δεν υπάρχει. Και αυτό το δηλώνει και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά αυτό θα σας το δηλώσουν και οι υπεύθυνοι και οι επικεφαλείς των θεσμών. Επομένως, καλό είναι όποιος κάνει τέτοιου τύπου δηλώσεις να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Έχουν ακουστεί πολλές φορές και προεκλογικά, θα σας υπενθυμίσω, τέτοιου τύπου σενάρια καταστροφολογικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν όπως και χρησιμοποιούνται απλά και μόνο για λόγους πολιτικής πίεσης προς την κυβέρνηση. Τώρα, σε σχέση με το άλλο το ερώτημα που μου τέθηκε, αυτό που έχω να σας πω είναι, στην ουσία ήταν και η πρώτη μου απάντηση. Εμείς πιστεύουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι η συμφωνία και θα είναι και θα επιτευχθεί, αλλά να είστε σίγουροι, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, ότι μία τέτοια συμφωνία για να φτάσει στην κοινοβουλευτική ομάδα θα πρέπει να έχει περάσει πρώτα απ' όλα από τον Πρωθυπουργό. Και ο Πρωθυπουργός, όπως και το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν θα δεχτούν μία συμφωνία η οποία να μην έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της έντιμης συμφωνίας, τα οποία ορίζονται και στο πλαίσιο της λαϊκής εντολής που έχουμε λάβει. Παρακαλώ. Δώρα Αντωνίου από Καθημερινή. Κύριε Εκπρόσωπε, ήθελα να μας πείτε λιγάκι, να μας περιγράψετε λιγάκι, δεδομένου ότι διακόπησαν χθες, όπως είπατε, οι διαπραγματεύσεις στο Brussels Group. Ποια είναι τα σημεία εκείνα στα οποία έχουμε κολλήσει, να το πω έτσι, και τα οποία προφανώς θα συζητηθούν το απόγευμα στη συνεδρίαση της ομάδας διαπραγμάτευσης του Μαξίμου. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι κάποια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, είναι το ζήτημα το ασφαλιστικό, είναι το ζήτημα των δημοσιονομικών, δηλαδή του πρωτογενούς πλεονάσματος, και είναι και το ζήτημα που μπαίνει και για τα εργασιακά. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία γίνεται η συζήτηση και είναι αυτά άλλωστε που σας έχω πει και άλλες φορές από αυτό εδώ το βήμα. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, πότε η κυβέρνηση θα ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup? Η κυβέρνηση θα ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup σε συνεργασία πάντοτε και με τους θεσμούς, όταν έχει προκύψει μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις, όταν έχουν προκύψει οι όριμες συνθήκες, έτσι ώστε αυτό να λάβει χώρα. Και αυτό συναρτάται και με την πρώτη απάντηση που έδωσα, ότι είναι εμείς ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παρακαλώ. Αλευθερόπουλος από την Εφημερίδα Αγορά. Κύριε Εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω εάν οι αποφάσεις, το κείμενο αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος είναι δεσμευτικές στο σύνολό τους ως προς τη διαπραγμάτευση και την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και θέλω επίσης να σας ρωτήσω αν τελικά η κυβέρνηση επιμένει σε μία ενιαία συμφωνία η οποία περιλαμβάνει και το χρέος και το αναπτυξιακό πακέτο και αν είναι διατεθειμένη να το σπάσει σε χρονικά διαστήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Δεσμευτικές προφανώς και είναι οι αποφάσεις στο σύνολό τους. Αν μου επιτρέπετε, δεσμευτικές και για την κοινοβουλευτική ομάδα. Κοιτάξτε, το θέμα της δέσμευσης είναι ζήτημα το οποίο είναι πολιτικό. Είναι πολιτική η δέσμευση του καθενός να παίρνει τις αποφάσεις του σε προσωπικό επίπεδο με βάση τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Όπως σας είπα και πριν, ότι η συμφωνία η οποία θα φτάσει στη Βουλή αλλά και αν χρειαστεί και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα σας μιλήσει για το ΣΥΡΙΖΑ, θα απευθυνθείτε στον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η συμφωνία αυτή θα έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο θέμα
σε σχέση με την ψήφιση ή τιμή ψήφιση. Και μου κάνετε και άλλη μια ερώτηση, παρόλο που καλό είναι να κάνουμε μία ερώτηση ο καθένας. Δεν θέλω εγώ να σας το υπενθυμίσω αυτό ο κάθε... Όχι, δεν είναι θέμα να σας... Αλλά, ναι, λίγο να αυτοπεριοριζόμαστε. Ναι, συζητάμε για μία ενιαία συμφωνία, όπου θα μπουν όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχει αναγγείλει και ο Πρωθυπουργός και στο συνέδριο του Economist, αλλά και, και στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Θέλουμε μια συμφωνία η οποία να δίνει πραγματικές λύσεις και ανάσες στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή τόσο το ζήτημα το χρηματοδοτικό, τόσο το ζήτημα των χαμηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, τόσο το ζήτημα της μη περικοπής σε μισθούς και συντάξεις και τόσο το ζήτημα του επενδυτικού πακέτου, είναι ζητήματα τα οποία θέλουμε να υπάρχουν σε αυτήν την συμφωνία. Δεν το σπάτε χρονικά δηλαδή αν χρειαστεί. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε σε αυτή τη συμφωνία η εφαρμογή της του κάθε ενός από όλα αυτά. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτόματα. Εμείς μιλάμε για μια συμφωνία όμως στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται αυτά. Γιατί ακόμα και αν πούμε τώρα για ένα επενδυτικό πακέτο, δεν σημαίνει ότι πατάμε ξαφνικά ένα κουμπάκι και ξεκινάει ένα επενδυτικό πακέτο να εφαρμόζεται από την επόμενη μέρα της συμφωνίας. Οπότε εκ των πραγμάτων θα υπάρχουν κάποιες χρονικότητες. Παρακαλώ. Νταλιάνη από Άξιον 24. Δεδομένων των δηλώσεων και του κυρίου Βούτσι, αλλά και πολλών στελεχών στη Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν θα καταβληθεί η δόση 5 Ιουνίου, αλλά μισθή και συντάξεις. Θέλω να ρωτήσω, η δόση, αν θυμάμαι καλά, είναι 300 περίπου εκατομμύρια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει να πληρώσουμε 5 Ιουνίου. Αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα και αν υπάρχουν και τα χρήματα για μισθούς και συντάξεις τέλος Μαΐου. Για μισθούς και συντάξεις δεν τίθεται κανένα ζήτημα για το τέλος Μαΐου, όπως είπατε. Σε σχέση με το άλλο, το ζήτημα της 5ης Ιουνίου, ισχύει η απάντηση που έδωσα και πριν, ότι από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει η ευθύνη να αποπληρώνονται και οι μισθοί και οι συντάξεις και όλες οι υποχρεώσεις. Προφανώς, στο πλαίσιο αυτό κινούμαστε, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε σε αυτού του τύπου τις υποχρεώσεις της χώρας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Εκπρόσωπε, είδαμε το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά τη σύνοδο στη Ρήγα και τις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός, να υπάρχουν διάφορες διαρροές σχόλια από κύκλους γερμανικής ηγεσίας αναφορικά με το ρόλο του Jean-Claude Juncker, του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το πώς εκείνος εμπλέκεται στη διαπραγμάτευση, αν έχει λόγο και αν πρέπει να εκφέρει και άποψη. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτών. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, νομίζω. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν γίνει τέτοιου τύπου σχόλια από τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν και όλοι αναγνωρίζουν ότι η διαπραγμάτευση γίνεται τόσο στο πλαίσιο του Eurogroup, τόσο και στο πλαίσιο των τριών θεσμών. Και αν δεν κάνω λάθος, και από όσο γνωρίζουμε και όλοι, και δεν κάνω σίγουρα λάθος, ένας από τους τρεις θεσμούς είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει τον ίδιο λόγο και την ίδια βαρύνουσα σημασία η άποψή της και σε σχέση με τους άλλους θεσμούς, αλλά και σε σχέση με όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, Κατσίγιαννης από Αθήνα 84. Επειδή έχουμε μπερδευτεί τα τελευταία 24 ώρα σε σχέση με κάποιες δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη, έχει δώσει κάποια εντολή ο Πρωθυπουργός στον Τσάρο της ελληνικής οικονομίας να ηχογραφεί τις συνεδριάσεις στο Eurogroup? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια εντολή. Ο κύριος Βαρουφάκης, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, σέβεται απολύτως την εμπιστευτικότητα και την μυστικότητα των συνεδριάσεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Κύριε Εκπρόσωπε, Ειρήνη Σαββοπούλου από το Star Channel. Μας μιλήσατε λίγο πριν για τα ανοιχτά θέματα, τα οποία, όπως είπατε, είναι το ασφαλιστικό, είναι τα εργασιακά θέματα, τα οποία για εσάς αποτελούν κόκκινες γραμμές. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες, αποτελούν και για τους θεσμούς κόκκινες γραμμές. Τι σας κάνει να αισιοδοξείτε ότι δεν έχει κλείσει η συμφωνία εδώ και 4 μήνες και θα κλείσει μέσα σε 5 μέρες? Πιστεύουμε ότι οι συνθήκες, όσο περνάει ο καιρός και με βάση τη δουλειά που γίνεται στις διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, έχουν οδηγήσει σε μια ορίμανση των καταστάσεων, έτσι ώστε να επέλθει η συμφωνία στο χρονικό αυτό διάστημα στο οποίο προείπα. Παρακαλώ. Ναι. Εσείς. Λουκάς Γεωργιάδης από το οικονομικό κανάλι SBC. Θα ήθελα να μου πείτε για την επόμενη μέρα της συμφωνίας, κύριε εκπρόσωπε, σε ποιο ύψος εκτιμά η κυβέρνηση το χρηματοδοτικό κενό, επειδή ακούμε πολλά νούμερα από το εξωτερικό, και δεύτερον, εάν έχετε βρει μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης αυτού του κενού με επιτόκιο χαμηλότερο από το 0,8% που μας δανείζουν τα κράτη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης το οποίο
τίθεται εκ των πραγμάτων, όπως έχουμε πει και άλλες φορές εδώ πέρα, επειδή υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό, το οποίο δεν μπορούμε να προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχει. Όλου αυτού του τεχνικού τύπου ζητήματα και σε σχέση με το επιτόκιο, αλλά και σε σχέση με τις πηγές χρηματοδότησης, απασχολούν και θα απασχολήσουν και τη διαπραγμάτευση σε όλα τα επίπεδα ανάμεσα στην Ελλάδα, τους εταίρους και τους θεσμούς. Παρακαλώ. Ναι.